Γεια σας παιδιά, δράγματα μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο έχουμε FIFA 22 και σήμερα θα βγει η Foot Captains Team 2. Πρώτα απ' όλα να πω ότι άμα είστε το ένα άτομο που ρώτησε στα comments γιατί δεν κάνω live stream, η απάντηση είναι, μαντέψτε, επειδή δεν έχω ίντερνετ. Έχω ίντερνετ, αλλά με δυσκολία κρατάει να παίζει τον αγώνα, δεν τραβάει με τίποτα live stream. Τέλος πάντων, έτσι απλά να το πω αυτό. Premier League Foot Hero και τον έχουν κάνει SBC. 3 εκατομμύρια ή άχρηστη κάρτα. 4-4, high-high. Το high defensive είναι λίγο. Ναι, ok. Το στρέλ είναι άχρηστο. Η κάρτα είναι τρελή. Τη φάση. Έχουν hero profile. Τι φάση, τι είναι αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω. Wow. Τι είναι αυτά, ο Τσιμίκας πρέπει να έχει καλύτερα στατιστικά στη Liverpool τη φάση. Είναι left. Τι... Αυτό είναι hero. Δηλαδή το θρελικό πράγμα που έκανε είναι ότι για την Everton κατάφερε να σοφαρίσει έναν αγώνα. Okay. Δηλαδή ο Αγκουέρο τι hero κάρτα θα έπαιρνε αν δεν πάρει icon. Okay, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι λίγο πολύ φθηνό, yay. Foot captains play... Δεν ξέρω τι διάβασα, αλλά οκ. Okay. Ο Κελίνη δεν ξέρω αν θα τον κάνω. Επειδή θέλω λίγο τερματοφύλακα. Και ναι. Το ότι θέλει Foot Captains Player ακόμα είναι λίγο κα... Πόσο οκ, okay, ο Defo είναι. Νομίζω πως βγήκε κάποιος άλλος για αυτό μπάγκαρα λίγο. Icons. Το οκ, έχει θεωρείται icon. Ο Ανρή είναι καινούριος. Λίγο ακριβώς. Νομίζω είναι καινούριος. Πρέπει να είναι καινούριος, ναι. 4-4, high medium. Κάρτα, εντάξει, τι περιμένουμε. Ο Henry είναι. Αλλά είναι πανάκριβος, οπότε θα πω ότι δεν είναι worth. Μπορείς να πάρεις πολύ καλύτερα πράγματα. Με παράδο τον Gayhill, καρτάρα. Φυσικά δεν θα τον κάνω. Μόνο striker έχω στο club. Έγινε upgrade και ο Vardy, που είναι ακραίο. Εδώ έχουμε τον Lemoine, ο οποίος είναι καραφλός στην φωτογραφία του και εδώ έχει μαλλιά. Okay. Δύο skill moves. Ναι. Oh. Τι είναι αυτή η κάρτα, είπαμε, από το single pass αυτό, yay. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από το physical, όλα τα άλλα είναι απλά μέτρια. Κάρτες που δεν μου αρέσουν, το έχω ξαναπεί, National Knights. Μην μου πεις πως θα έχει ένα nationality, θα κλάψω. Θέλω να κάτσω να το κάνω, φίλος. Χαλάρωσε ένα nationality. Τιμές από τους Foot Captains επίσης λογικά θα ανέβουνε με τον άλλο τον Καραγκιό στην Gayhill. Α, τέλος πάντων, έχεις εδώ ένα Γάλλο. Οπότε όλοι θα πάω να τον κάνω άμα θέλω να κάνω τον Gayhill. Και βλέπω ήδη ακραίες κάρτες στα Foot Captains δεξιά. Πάμε να τις κοιτάξουμε από εδώ σήμερα. Έχουμε ανέβει επίπεδο. Αυτή η κάρτα του Vardy επίσης είναι ένα σε όλα. Έχει γίνει, ήταν ήδη καρτάρα, έχει γίνει ακόμα καλύτερη. Έχουμε να βάλω τον Λορέντζο Ράιτμπακ και να βάλω τον Κάρλος Αλμπέρτο εδώ στο CB για να βάλω Premier League τερματοφύλακα. Το είχα σκεφτεί, αλλά δεν θέλω να το κάνω, από την αλήθεια. Και επίσης έχω τον Κιελίνη έτοιμο. Γράψτε μου κάτω στα comment αν πιστεύετε πως αξίζει να τη δώσω την ομάδα. Ουσιαστικά θα μου φύγουν πολλές κάρτες και αρκετά coins. Για παράδειγμα, θα φύγει ο Abraham. Λογικά δεν αξίζει να δώσω την ομάδα, αλλά. Απλά πείτε μου αν πιστεύετε πως αξίζει να κάνω τον Κιελίνη, μπορεί να βρω άλλο τρόπο. Εδώ πέρα έχουμε ένα Μαρσέλο που πήγε να μπει... Ποιος ήταν ο Γκορέτσκα, Γκάνγκ το λέγανε αυτό, δεν ξέρω. Είναι Εγκολάν, Εγκολάν πρέπει να είναι, ναι, Εγκολάν Γκάνγκ, κάποιοι το λέγανε βέβαια Γκορέτσκα. Δεν ξέρω, έχω να παίξω FIFA. 5-5, high-high, μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις του γηπέδου. Είναι ξεκάθαρα CM κάρτα θα έλεγα, επειδή μπορεί να παίξει παντού. Από τις καλύτερες κάρτες που θα βρείτε στο παιχνίδι φυσικά. Για left back νομίζω είναι υπερβολικό να τον βάλεις left back. Απλά πέταξε τον στο κάμα για 5-5 έχει. Το finishing θες να το ανεβάσεις. Για striker λογικά κανένα marksman, κανένα finisher. Deadeye ίσως. Και anchor άμα θες να τον βάλεις CP. Είσαι προβληματικός. Ή CDM. Εδώ έχουμε τον Henderson, που επίσης είναι καρτάρα 4-4.
και αυτό δεν του λείπει κάτι, αλλά είναι από τις κάρτες που μου είναι λίγο περίεργο να τις χρησιμοποιώ. Anchor, νομίζω είναι ξεκάθαρο για CDM. Hunter, αν θες το βάλεις, είσαι περίεργος. Cam ή κανένα engine για CM. Lacazette, τερματισμένος. Τώρα βαριέμαι από την αλήθεια να σκεφτώ ότι πετάς εδώ. Πέτα ένα Marksman, έτσι όπως το βλέπω. Marksman απλά. Οκ. Okay. Τσάπα το έκανα αυτό. Ζωσέ Φοντ. Πορτογάλος. CB, αυτό που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή στην ομάδα μου. Δηλαδή το χρειάζομαι πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι σε ποιο FIFA ήταν τότε, αλλά αυτό θυμάμαι ότι σε ένα FIFA λογικά έχει το 20. Βασικά σίγουρα έχει το 20 στο 19, αλλά δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, νομίζω στο 20. Είχε μια Team of the Season και την είχα βγάλει από τον Guarantee. Και άμα θυμάμαι σωστά, το stamina του πρέπει να είναι 40. Έλα, yay, μην το κάνεις άθλιο. Είναι usable. Ακραίο. Άμα είναι και φθηνός, ό,τι καλύτερο, αποκλείται βέβαια να είναι. Είναι το Strongling που μου λείπει. Για 100 και δεν μου φαίνεται να πάει μια κάρτα σαν αυτή. Τέλος πάντων. Έχει βέβαια ό,τι χρειάζεται. Vard Pros. Τι είναι αυτό, Hunter και πετάς Cam, Engine βασικά, του λείπει πράγμα, ok. Είναι καλή κάρτα για αυτούς που τους αρέσουν τα all around, εμένα δεν μου αρέσουν. Θέλω παίξει να κάνει μια δουλειά, ο Χαντάνοβιτς, εντάξει, καλώς φαίνεται από σαν τερματοφύλακα, το kicking λίγο, ναι, είχαμε. Πελεγκρίνι και Τάντιτς εδώ, ο Πελεγκρίνι είναι και αυτός λίγο all around, αλλά άμα το πετάξει ένα Hunter, είναι πάρα πολύ καλός υπόθετος στο Cam. Και γενικά το τι θες. Ο Tadic είναι μια καλή κάρτα. Finisher. Δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά τα links είναι λίγο κάπως. Και εδώ πάμε στο τέλος. Ο Μπογιατά. Anchor. Ή τι Anchor. Τζάμπα θα το βάλει. Σάντου απλά πέτα. Επειδή το physical τερματισμένο είναι. Καλή κάρτα. Δεν του λείπει και αυτό εδώ κάτι. Ο Λεμουάν είπαμε άθλιο. Ο Κούπερ που ήταν παικτούρα, αλλά ήταν από το προηγούμενο team. Ο Τρίμελ τώρα βγήκε. Τι βγήκε τώρα, δεν τον έχω δει εγώ. Τέλος πάντων, Sentinel νομίζω είναι αυτό. Όχι, χαμένο θα πάει, λες και θα ανέβει πολύ το jumping. Δεν ξέρω, κάτι για Defending και Powerhouse, ναι, νομίζω λέγεται. Είναι περίεργη κάρτα. Είναι καλή γενικά, αλλά ξεκάθαρα χειρότερη. Και αυτό είναι από Foot Captains. Οπότε τώρα πάμε στο Foot Hero Captains που δεν χρειάζεται καν από κάτι. Απλά πάμε εδώ. Απλά του βγάζεις το αμπεντή και να τι έχεις μπροστά σου. Τα μάτια μου 4-4. Το μόνο κακό αυτή της κάρτας. Και το finishing λίγο. Δεν ξέρω καν τι βάζεις. Απλά βάλε Denda, ξέρω εγώ. Μετά εδώ τι άλλο έχουμε. Αυτός είχε βγει ο Cordoba. Α, καλά. Τι είναι αυτό τα μάτια μου. Δεν του λείπει καν κάτι. Δηλαδή τι να βάλεις. Anchor, απλά τερματίζει όλα με τη μία. Ο Keen, το ίδιο. Marksman, επειδή είναι striker, 4-5, EA, τι κάνεις. Ο Cole, Marksman Deadeye, 5-4, τι κάνει με αυτούς. Ο Kay, χιλεπίση τερματισμένος. Δεν ήθελα να τον κάνω ρε φίλε, αλλά έχω 40 striker, από αυτόν πού να τον βάλω. Δεν ψήχαμε δει, δεν υπάρχει άλλος. Και νομίζω αυτά είναι για σήμερα. Να κοιτάξω μία τελευταία φορά στο Foodbin για να σιγουρευτώ. Όμως δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Για να δω new player. Τελικά ο Trimmel όντως είναι καινούριος. Νομίζω όλους τους έχω κοιτάξει. Να δω μία και την τιμή του Ζωσέ Φοντ. Έλα μου. Okay. Το Foodbin δεν την έχει ήδη. Έχουν περάσει 10 λεπτά. Μπορούσες, ας πούμε, να την έχεις βρει. Πείτε μου γενικά, Ζωσέ Φοντ, Ντενάγερ ή Κιελίνη, ποιον από τους τρεις αξίζει περισσότερο. Και ναι, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχω δει. Αυτό είναι το βίντεο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όπως είπα, θέλω να μου γράψετε λίγο στα comments. Ντενάγερ, νομίζω καταλαβαίνετε ποιος λέω. Λογικά χάλια το λέω το όνομα, αλλά δεν πειράζει. Ο Ζωσέ Φοντ ή ο Κιελίνη, ποιον από τους τρεις να διαλέξω. Το budget το βλέπετε. Οπότε για να πείτε κάποιον άλλον εξω από τον Κιελίνη δεν μπορώ να τον κάνω όντως. Και ναι, αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο Discord server μου. Link είναι κάτω στην περιγραφή. Κάντε subscribe για περισσότερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.